Θέλει και τον Ζαγοράκη, το μικρό του, πώς είναι. Θοδωρής. Μην κάνω καμία πατάτα. Είχατε, θυμάστε, λιγάκι απομακρυνθεί για ένα διάστημα. Αποκαλύπτει το παρασκήνιο πώς και γιατί. Μιλάει για τον έρωτα και τη σχέση του Μιχάλη Χατζηγιάννη με την Ζέτα Μακρυπούλια. Μιλάει για τη Eurovision. Και γιατί δεν μιλάει. Πραγματικά είναι ένας Χάρης Χιαννίδης πιο αποκαλυπτικός από ποτέ. Σε λίγο δε θα έρθει και εδώ, θα τον υποδεχτούμε στην παρέα μας και βέβαια θα συνεχίσουμε την κουβέντα μας την πολύ αποκαλυπτική. Θα πάρετε μια γεύση τώρα από τη συνέντευξη. Επειδή είσαι πάρα πολύ καλός στα προξενιά εντός οικών, έχεις παντρέψει πολύ κόσμο, Χάρης Χιαννίδη. Να σου πω κάτι, δεν ξέρω αν έχω παντρέψει. Εγώ γενικά είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος, και αυτό το πλήρωσα νομίζω ακριβά, με κακιούλες, με διάφορα. Είμαι ένας άνθρωπος που πάντα, και λόγω της δουλειάς μου, γιατί πάντα μου άρεσε οι δημόσιες σχέσεις, γνώριζα. Από εδώ τάδε, από εκεί τάδε, από εδώ τάδε, από εδώ τάδε, από εκεί τάδε, από εδώ τάδε. Γιατί ουσιαστικά αυτή είναι και η δουλειά μου, για να νιώθουν κι όλοι ωραία στο κάλεσμα, είναι να γνωρίζεις. Αν και νομίζω ότι αυτός που θέλει να χρησιμοποιήσει εμένα για να γνωρίσει μια κοπέλα ή αυτή που θέλει κάποιον για να γνωρίσει έναν άντρα, νομίζω ότι μπορεί να το κάνει και από μόνη της ή το έχει ήδη στο μυαλό της. Θα σε πάω σε συγκεκριμένα ζευγάρια της showbiz. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με Ιωάννα Λίλη και Θοδωρή Ζαγοράκη. Ποια είναι η σχέση σας σήμερα? Η σχέση μας σήμερα έχουν περάσει πια πολλά χρόνια. Είδες, μεγάλωσε και η Μαρία. Έχουν περάσει σχεδόν 5-6 χρόνια. Περνάνε τα χρόνια. Η σχέση μας είναι, νομίζω, πάρα πολύ καλή. Είναι πιο υγιής από ποτέ. Οι σχέσεις που πρέπει να μείνουν, νομίζω μένουν. Και μέσα από το χρόνο δοκιμάζονται και οι φιλίες. Γογό Μαστρο Κώστα, εδώ υπάρχει μια καρμική σχέση που έχετε με την Γογό. Εδώ υπάρχει μια σχέση πάθους, θα την έλεγα. Είναι αυτό το πράγμα που είναι, δηλαδή, με μερικούς ανθρώπους που πραγματικά είναι η οικογένειά σου, πραγματική. Και πολλές φορές να ξέρεις ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι και παραπάνω η οικογένειά σου από την πραγματική οικογένεια. Είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο στήριγμα και μια ασφάλεια και μέσα από τον που παίρνουμε και εγώ και οι άνθρωποι γύρω της και λόγω του συζύγου της, γιατί νομίζω ότι αυτός κάνει τη διαφορά και νιώθουμε όλη αυτή την ασφάλεια και όλη αυτή τη σιγουριά. Εντάξει, για αυτόν τον άνθρωπο δεν έχω λόγια και δεν μπορώ να το περιγράψω, γιατί ό,τι πω, πιστέψτε με, θα είναι λίγο και δεν θα του αξίζει. Σκέφτεται κάποια στιγμή να κάνει δεύτερο παιδάκι? Είχε ακουστεί αυτό γι' αυτό. Θέλει πάρα πολύ να κάνει δεύτερο παιδί. Περιμένει να περάσουν τα 5 χρόνια λόγω της ασθένειάς της. Περιμένει να περάσουν τα 5 χρόνια. Και αν της... αν γίνεται και της επιτρέψει ο Θεός, θα θέλει πολύ να κάνει. Και ίσως και με παρένθετη μητέρα. Πώς είναι άλλο ζευγάρι, στο Χρήστο Χολίδη και τη Δούκη Νομικού? Δεν ήρθα ποτέ κοντά με τη Δούκησα, γιατί είναι, παρόλο που, που μου είναι ιδιαίτερα συμπαθής, είναι ιδιαίτερο κορίτσι που δεν μπορώ να το ψυχολογήσω εύκολα. Η Δούκησα είχε έναν, νομίζω ότι έχει φόκους, όπως είχε και η Μαριέτα. Ζέτα Μακρυπούλια, επειδή ξέρω ότι ήσασταν μαζί και το καλοκαίρι. Είναι ένα ζευγάρι που... Καταρχήν, νομίζω ότι ζουν ένα παθιασμένο έρωτα. Επί τρεις μέρες ήτανε 22 ώρες το 24ωρο κλεισμένοι σε ένα δωμάτιο. Αυτό νομίζω τα λέει όλα, μόνοι τους. Και έβγαιναν μόνο για φαγητό και έμεναν στο δωμάτιο. Έλενα Παπαρίζου. Έχει γίνει πολλής λόγος, θα τη δούμε, θα την απολαύσουμε στο Dancing της Σουηδίας. Θα διαπρέψει. Θέλω να σου πω κάτι, γι' αυτό θέλω να το βάλεις. Η Έλενα Παπαρίζου μ' αρέσει, δεν έχω κάνει ποτέ παρέα μαζί της, ιδιαίτερη. Έχουμε πέρα από τα τυπικά γιατί κάνεις χάρη αυτά πως είσαι. Εγώ είμαι φαν από αυτά τα πολύ μεγάλα ονόματα, αν θες να με ρωτήσεις. Αντώνη Ρέμο, Νίκο Βέρτη, Δέσποινα Βανδύ, απίστευτη θεά, Άννα Βύση, Πέγκι Ζήνα. Μέχρι εκεί, είμαι του ελαφρολαϊκού. Μη με πας στα πολύ pop, στα πολύ λαϊκά. What's on my mind when I'm with you?
Η Ελευθερία Ελευθερίου θα μας εκπροσωπήσει στο Αζερμπαϊτζάν, στον Μπακού. Το είδα λίγο. Πώς σου φάνηκε? Την Ελευθερία τη γνώρισα από τον Νίκο Τοβέρτη. Την είχε πέρυσι μαζί του και επειδή συνεργάστηκα μαζί του, έκανα τις δημόσιες σχέσεις κάποιες μέρες. Ήταν ένα πολύ ευγενικό κορίτσι, ταπεινό. Ο Νίκος την πίστευε πάρα πολύ. Γι' αυτό ήταν και η μόνη από όλο το πρόγραμμα που. Γιατί ο Νίκος δεν κάνει έτσι. Δεν συνηθίζει να κάνει ντουέτα. Με τις καινούργιες τραγουδίστριες, έκανε ντουέτο μαζί της. Ήταν πάρα πολύ κακή διοργάνωση. Ξέρεις, μου θύμισε εντελώς Πελοποννησιακά Καλυστία, Σταρ Ξυλόκαστρο, οτιδήποτε, ξέρεις. Μια χαρά δεν έχω τίποτα με το Ξυλόκαστρο. Απλά σου λέω τύπου παραγωγή επαρχιώτικων καλεστιών. Αλλά εντάξει, ήταν και με βάση, έπρεπε να συμβαδίσει και με βάση το πνεύμα της εποχής. Τρίφωνα Σαμαράς, θέλεις να τον ξαναδείς? Ξέρω ότι είστε πολύ φίλοι. Θέλεις να τον ξαναδείς σε κάποιο project τώρα στην τηλεόραση? Όχι, αλλά εκείνος θέλει. Εγώ δεν θέλω. Εσύ γιατί δεν θέλεις? Γιατί ο Τρίφωνας είναι ένας πάρα πολύ καλός κομμωτής. Ένας αξεπέραστος κομμωτής, ο οποίος έχει γράψει πραγματικά ιστορία και νομίζω ότι όλο αυτό το πράγμα του μειώνει πάρα πολύ την ιστορία που έχει γράψει στο χώρο του, στο χώρο της μόδας με τα χιλιάδες editorial. Σε πολύ λίγο θα υποδεχτούμε εδώ τον Χάρη Σιαννίδη. Για να συνεχίσουμε την κουβέντα μας για τα δρόμενα και τα πρόσωπα της Showbiz και μέσα στο πλατό.